Και πάμε τώρα να αναφερθούμε και να γνωρίσουμε την πρώτη μη κερδοσκοπική ελληνική πλατφόρμα στήριξης των χώρων εστίασης, η οποία είναι γεγονός βέβαια, και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Έλενα Πιταροκύλη, εκπρόσωπο της συγκεκριμένης πλατφόρμας Save One Seat. Σωστά, κυρία Πιταροκύλη? Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μία δράση λοιπόν που έχει στόχο να στηρίξει επιχειρήσεις εστίασης που πλήττονται για ακόμα μία φορά από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι. Ουσιαστικά το Save One Seat είναι, όπως είπατε, μία ιδέα που προέκυψε όταν παρατηρήσαμε την πόσο δυσμενή κατάσταση βιώνουν αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης. Είναι η πρώτη μη κερδοσκοπική ελληνική πλατφόρμα που ουσιαστικά ενισχύει τη ρευστότητα των χώρων εστίασης. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Έχουμε αναπτύξει μία πλατφόρμα, το gr.saveoneseat.com, όπου οι καταναλωτές μπορούν να μπουν και να αγοράσουν voucher αξίας 15, 25 ή 40 ευρώ για να στηρίξουν τα αγαπημένα τους στέκια. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Μπαίνουν στην πλατφόρμα, επιλέγουν τοποθεσία, κατάστημα, χρηματική αξία για το voucher και ολοκληρώνουν την αγορά τους ηλεκτρονικά. Τα οποία, κυρία Πιταροκύλη, να προσθέσω εγώ, τα εξαργυρώνουν στο μέλλον. Σωστά. Δηλαδή τα προπληρώνουν, ενισχύουν και στο μέλλον εξαργυρώνουν αυτό που έχουν πληρώσει. Σωστά. Αγοράζουν τώρα ένα voucher, τα λεφτά πάνε κατευθείαν στο λογαριασμό του εστιάτορα, ενώ ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του γύρω στους 12 μήνες για να εξαργυρώσει αυτό το βάουτσερ. Να πούμε ότι δεν παρακρατείται καμία προμήθεια για την υπηρεσία. Είναι μια παράμετρος που πρέπει να τονίσουμε. Σωστά. Είναι μια εξ ολοκλήρου μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ουσιαστικά ήρθε στην Ελλάδα από έναν τελείως εθελοντικό οργανισμό. Γι' αυτό δεν παρακρατείται κανένα ποσοστό, καμία προμήθεια από μεριάς μας. Τα χρήματα του καταναλωτή πάνε όλα στο λογαριασμό του εστιάτορα. Η σπίθα αυτή πώς προέκυψε? Μία ιδέα νέων ανθρώπων που βλέπουν τι συμβαίνει τριγύρω και λένε πρέπει να κάνουμε κάτι? Σωστά, κάπως έτσι. Ουσιαστικά το Save One Seat ξεκίνησε στην Ιταλία από τους Global Savers της Ρώμης. Να πω δύο λόγια για τους Global Savers αρχικά. Είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος προέκυψε από τον Παγκόσμιο Οικονομικό, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και πρόκειται για ένα δίκτυο νέων ανθρώπων 20 με 30 ετών που είμαστε είτε φοιτητές είτε επιχειρηματίες που θέλουμε να φέρουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας και για να το κάνουμε αυτό ξεκινάμε δράσεις και δίνουμε λύσεις σε προβλήματα που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον ή την οικονομία. Και στα πλαίσια αυτών των δράσεων προέκυψε για το Save One Seat. Η ανάρρωση της χώρας μας, και χρησιμοποιώ μία δική σας φράση μέσα από ένα δελτίο τύπου που έχει δημοσιοποιηθεί, βρίσκεται στα χέρια της νέας γενιάς, κυρία Πιταροκύλη? Πολύ σωστά. Βρίσκεται στα χέρια κυρίως των νέων, γιατί εμείς έχουμε όρεξη να δώσουμε λύσεις. Βλέπουμε τι προβλήματα υπάρχουν γύρω μας και θέλουμε πάρα πολύ και νιώθουμε ικανοί να τα λύσουμε κατά κάποιον τρόπο ή έστω να τα βελτιώσουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που ξεκινήσαμε το Save One Seat, γιατί θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας στα αγαπημένα μας στέκια. Είμαστε λάτρεις του φαγητού, του ποτού και ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε τους χώρους που μας το προσέφεραν αυτό τόσο καιρό, τώρα που μας έχουν ανάγκη όσο ποτέ. Η έδρα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων? Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 120. Ναι. Επιχειρήσεις, 120 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, από τις οποίες 20 βρίσκονται μάλιστα στην Κρήτη. 20 επιχειρήσεις στην Κρήτη. Να επαναλάβουμε, κάποιος τηλεθεατής ο οποίος βρίσκει έξυπνη την ιδέα σας, τι πρέπει να κάνει στα επόμενα δευτερόλεπτα? Αν δεν είναι ιδιοκτήτης χώρου εστίασης, πρέπει να μπει στην πλατφόρμα gr.saveoneseat.com, να επιλέξει τοποθεσία, το κατάστημα, το αγαπημένο του στέκι που θέλει να στηρίξει, να επιλέξει χρηματική αξία και απλά να ολοκληρώσει την πληρωμή του ηλεκτρονικά. Και γιατί αναφέρεστε σε χώρους εστίασης? Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και το λιανικό εμπόριο βέβαια. Mm-hmm. Βρήκαμε έναν τρόπο να στηρίξουμε αυτόν τον κλάδο. Να γίνει μια αρχή. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτόν τον κλάδο και μακάρι να επεκταθούμε και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Στον πολιτισμό,
στο hospitality, σε οποιοδήποτε κλάδο έχει πληγεί πραγματικά από αυτή την πανδημία. Και να πούμε και να τονίσουμε, πρέπει να σταθούμε, είναι μια δράση, μια πρωτοβουλία νέων παιδιών που οικονομικά δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Τίποτα. Όλη μας η προσπάθεια και όλη η δουλειά που έχουμε ρίξει είναι 100% εθελοντική. Δεν, πέρα από το, την ικανοποίηση που έχουμε, δεν έχουμε κανένα οικονομικό όφελος, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και δεν έχουμε και κάποια προμήθεια στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Κυρία Πταροκύλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολλά μπράβο και συγχαρητήρια για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία σας. Και είμαστε εδώ να τη στηρίξουμε και να δούμε και τα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Καλή καλό βράδυ. Συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.